Επιμένει ότι δεν καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τα γραφεία της οργάνωσης στον Κεραμικό πάντως έχουν βάλει λουκέτο. Άγνοια δηλώνουν οι συνήγοροι του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για τα κακουργήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και ξεπλήματος μαύρου χρήματος, τον ίδιο και σε συγγενικά του πρόσωπα. Αδικήματα τα οποία θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν, ούτε καν στα πλαίσια της διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή για την άσκηση ποινικής διώξεως. Ο ίδιος ο Πολυχρονόπουλος αρνείται κάθε κατηγορία για κατάχρηση χρημάτων. Από πλευράς μου είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις αρχές όλα τα στοιχεία. Η θέση μου δεν έχει αλλάξει από την πρώτη στιγμή. Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι σύμφωνο με το κράτος δικαίου να μαθαίνει ο κατηγορούμενος ότι ασκούνται διώξεις σε βάρος του από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Βρισκόμαστε στον Κεραμικό, εδώ που στεγαζόταν η κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, τις τελευταίες ημέρες απομακρύνεται εξοπλισμός από τον συγκεκριμένο χώρο. Πρόκειται να μεταφερθούν αλλού και εύχομαι κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά, η μετακίνηση. Τους έβλεπα ανοιχτά και δίνανε φαγητό στον κόσμο, αλλά τώρα ότι έχει κλείσει. Ότι έχει κλείσει, ναι. Κατηγορούμενοι είναι τόσο η μητέρα όσο και ο γαμπρός του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, οι οποίοι διέθεταν 4 λογαριασμούς τους για να γίνονται οι δωρεές άνω των 600.000 ευρώ που κατέληγαν σε στοιχηματισμό. Δεν αναμέναμε την άσκηση ποινικής διώξεως, διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Ο κύριος Πολυχρονόπουλος είναι σαφέστατος και ξεκάθαρος εξ αρχής. Δήλωσε ότι είναι απολύτως αθώος. Ο Κώστας ήταν όαση. Ήταν κάτι εξαιρετικά θετικό να έχω μία πηγή για να μπορώ να βοηθήσω. Το επόμενο διάστημα, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν σε απολογία ενώπιον του ανακριτή.